Πάμε να συνομιλήσουμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και την τιμή την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Έλληνα Ράπτη. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πρώτο σχόλιο για τη Φερνή Χορέκα, παρακαλώ. Καταρχήν να πω ότι με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Χορέκα και ακούγοντας πριν που λέτε ότι η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί, νομίζω ότι είναι άλλο ένα συν στον τουρισμό, διότι βλέπουμε ότι ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που δείχνουν ότι και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο αφίξεων έχουμε έχουμε σημαντική αύξηση. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι ο ελληνικός τουρισμός πάει πολύ καλά. Εδώ τώρα, αν κάποιος περπατήσει στα περίπτερα και έρθει σε επαφή και συνομιλήσει με τους 500 εκθέτες, θα διαπιστώσει πόσοι πολλοί κλάδοι είναι αυτοί που άμεσα ή έμεσα ενισχύονται από την ανάπτυξη του τουρισμού. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της τροφοδοσίας και του εξοπλισμού για τα ξενοδοχεία, αλλά και, τις επιχειρήσεις της εστίασης, να ωφεληθούν. Άλλωστε, ο στόχος είναι κοινός, να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό τουριστικό προϊόν, ώστε να έλεξουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες. Και οφείλω να πω ότι τα προγνωστικά που έχουμε για το 2024 είναι πολύ αισιόδοξα, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αυξήσεις στα προγράμματα αεροπορικών εταιριών για την Ελλάδα. Και μάλιστα αυτή τη φορά από αρχές Μαρτίου, κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο, διότι πετυχαίνουμε και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, κάτι που αποτελεί στόχο του Υπουργείου μας. Νομίζω ότι αυτά πάτε όλα. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο λέμε κάθε χρονιά και είναι σημαντικό, να αυξάνονται οι ζητούμενοι τουρίστες, να αυξάνεται όμως και το συνάλλαγμα, τα έσοδα δηλαδή από τον τουρισμό. Ναι. Και αυτό νομίζω πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Τουρισμού.